Γεια σας παιδιά, τσεκτικνά ο Κώστας εδώ. Μέχρι τώρα έχετε συνηθίσει να έρχονται τα πακέτα από το eBay και εγώ να τα ανοίγω και να σας τα παρουσιάζω. Σήμερα θα κάνω ακριβώς το αντίθετο. Θα σας δείξω κάποια πράγματα τα οποία θα αγοράσω για μελλοντικά eBay unboxing και να σας δώσω ιδέες για προτάσεις. Και επίσης θα ήθελα να χρησιμοποιήσω το συγκεκριμένο βίντεο για να απαντήσω σε ερωτήσεις που κατά καιρούς ρωτάτε και δεν σας έχω απαντήσει ή με μονομένα, οπότε είναι μια καλή ευκαιρία να τα συνδυάσω όλα και να σας πω διάφορα tips και πώς παραγγέλνουμε και πώς χρησιμοποιούμε τη συγκεκριμένη πλατφόρμα από την δική μου οπτική γωνία. Λοιπόν, όπως βλέπετε μπροστά, αυτό εδώ είναι το site του eBay. Προϋποθέτει ότι έχουμε ήδη κάνει λογαριασμό στην PayPal και λογαριασμό στο eBay. Έχω κάνει τα βήματα στο προηγούμενο πως να βάλουμε λεφτά στη Revolut και να ανοίξουμε Paypal και όλα τα συνάφη. Θα δείτε κάπου εδώ πέρα το ενωσιαίσιο να πετάγεται. Αυτό εδώ είναι το site του eBay. Λοιπόν, όπως βλέπετε, κλασικά έχει μία μπάρα, ένα search bar εδώ πάνω, στο οποίο εμείς βάζουμε ή πληκτρολογούμε ό,τι θέλουμε να βρούμε. Ας πούμε, για παράδειγμα, θέλουμε να βρούμε PC Games. Και μας ανοίγει μία λίστα όπως βλέπουμε. Εδώ πέρα στο πλάι είναι ακριβώς όπως και στο Scrooge. Μπορούμε να βάλουμε τις επιλογές μας, ποιο είδος, χρονολογία κλπ. Και εδώ πέρα έχουμε τα τρία βασικά πραγματάκια που πολύ την πατάτε και δεν το προσέχετε τουλάχιστον όταν δεν έχετε εμπειρία στο συγκεκριμένο χώρο. Έχουμε το All Listings που είναι όλα και τα προϊόντα που είναι σε δημοπρασία και τα προϊόντα που αγοράζουμε απευθείας. Εμάς μας ενδιαφέρουν κυρίως αν δεν έχουμε ιδέα από δημοπρασίες τα buy now προϊόντα. Ωραία. Τα auction είναι δημοπρασίες. Πολύ παρασύριστε και βλέπετε οικονομικά πραγματάκια. Και να σας δείξω εδώ πέρα είναι το best match. Ε, αν θέλουμε να βρούμε από το πιο, πιο φθηνό προς το πιο ακριβό, συνήθω πάμε price shipping. Ε, price και shipping lower first. Που μας βάζει την τιμή και τα έξοδα αποστολής από το φθηνότερο στο ακριβότερο. Και βλέπουμε τώρα εδώ πέρα στο auction, στι δημοπρασίε. Πολλοί βλέπετε τώρα ένα λεπτό και λέτε θα μπορώ να το πάρω. Οπότε πατάτε να μπείτε μέσα στο... στη δημοπρασία όπου βλέπετε αυτό το πράγμα και λες μπαίνω. Έλα όμως πολύ δεν προσέχετε ότι από εδώ από κάτω έχει είτε ακριβά μεταφορικά είτε έχει μέρες ακόμη και σίγουρα θα χτυπήσουν και άλλα άτομα. Τέλο πάντων, θα ήθελα να φέρω ένα βίντεο συγκεκριμένο της δημοπρασία μόνο πάνω στι δημοπρασίε. Τώρα είναι λίγο στα γρήγορα. Δεν νομίζω κατά πόσο θα σα ενδιαφέρουν οι δημοπρασίε τώρα. Θέλω να αφιερωθούμε συγκεκριμένα. Τέλο πάντων, αφού μπούμε. Θα ξαναπιστρέψω λίγο. Αφού μπούμε στην σελίδα, γράψουμε τι θέλουμε. Σα ξαναλέω, θα εστιάσουμε στο Buy Now. Τα πράγματα που μα ενδιαφέρουν είναι από τώρα. Η σελίδα από μόνη θα μα βγάλει στο Best Match, δηλαδή αυτά που ταιριάζουν σε αυτά που θέλουμε τουλάχιστον όσο πιο κοντά γίνεται στο γούστο μα. Σίγουρα θα δούμε και πολλά πράγματα. Αυτό είναι παιχνιδάρα περιπτώσει. Αν το βρείτε, παίξτε το. Ε, και είναι από Ελλάδα από ό,τι βλέπετε, ο τύπο που το βουλάει. Τέλο πάντων. Ε... Εμεί όμω, επειδή θέλουμε να βρούμε από το πιο φθηνό, πάμε ξαναλέω price και shipping lower first. Ένα ωραίο κόλπο είναι όσοι ενδιαφέρεστε να βρίσκετε με δωρεάν μεταφορικά, πάτε εδώ πέρα στο πλάι και κάπου εδώ πέρα πρέπει να λέει shipping Free International Shipping. Αυτό εδώ πέρα, αυτή η επιλογή. Αν πατήσω Free International Shipping, θα σα βγάλει τα παιχνίδια που δεν έχουν καθόλου μεταφορικά. Δηλαδή το αγόρασε ήρθε χωρί να πληρώσει τίποτα μέχρι και την πόρτα σου. Τουλάχιστον όταν πρόκειται για διάφορα είδη, επιλέγουμε free international shipping για παιχνίδια. Επειδή τα περισσότερα έχουν από Αγγλία, έχουν κάποια μικρά μεταφορικά, ένα-δύο ευρώ αντί τρία στην καλύτερη περίπτωση. Τέλο πάντων, εγώ, αν βάλω με δωρεάν μεταφορικά, ξεκινάμε και διαλέγουμε τι μα αρέσει. Μην παρασύρεστε, τα πιο φθηνά να ξέρετε είναι συνήθω keys ή κλειδιά ή expansion. Τέλο πάντων. Οπότε. Κάπω έτσι κάνουμε το search για να βρούμε τι μας ενδιαφέρει. Ας πούμε για παράδειγμα ένα μπορεί να με ενδιαφέρει PS4 controller. Και έχουμε για αρχή, αφού έχουμε βάλει τα φθηνότερα στα ακριβότερα, αξισουάρ. Θα δούμε μερικά. Εάν εγώ βάλω best match, θα βρούμε κάτι πιο κοντά σε αυτό που ζήτησα. Και ορίστε, τα πιο κοντά σε αυτά που ζήτησα είναι αυτά εδώ πέρα. Κάποια είναι original, κάποια είναι imitation. Θέλει προσοχή. Να τονίσω, τουλάχιστον πια είναι δική μου οπτική γωνία του θέματο eBay. Ξεκινάτε, και αυτή είναι η συμβουλή μου για να μην απογοητευτείτε, ότι είναι ρίσκο. Όπω για παράδειγμα, θα πα να παίξει ένα κίνο στο πρακτορείο προπό ή ένα στοίχημα και ξέρει ότι υπάρχει κίνδυνο να χάσει τα λεφτά σου και δεν σε νοιάζει ότι θα τα χάσει. Καλό θα είναι να αναπτύξει από νωρί την νοοτροπία ότι στο eBay υπάρχει κίνδυνο αυτό που πήρε να μην είναι αυτό που ήθελε ή υπάρχει περίπτωση τα λεφτά σου κάπου κάπως ενδιάμεσα να χαθούν. Γι' αυτό και έχω ως δικλίδα ασφαλείας πάντα αγορές μέχρι 20-25 ευρώ στην καλύτερη, ώστε να μην στεναχωρηθω εαν εάν χάσω 100-200 ευρώ. Γιατί όσο μεγαλώνει το budget, τόσο μεγαλώνει και κίνδυνη να χάσουμε τα λεφτά μας. Είτε από κάποιον που θα μας κάνει scam, έχετε δει κατά καιρού φορές και βίντεο στα οποία κάποιο πήρε ένα iPhone, το βρήκε 400 ευρώ ευκαιρία και του ήρθε μια πέτρα μέσα σε ένα χαρτί ή μια φωτογραφία. Γι' αυτό ξεκαθαρίζω ότι, εάν θέλετε να έχετε μια πάρα πολύ όμορφη εμπειρία από το eBay, ξεκινάτε με την οτροπία και με την προοπτική ότι υπάρχει κίνδυνο να χάσετε κάποια από τα χρήματά σα. Είναι σαν να πηγαίνετε ξαναπαναλαμβάνω σε ένα πρακτόριο προπό. Οπότε, εάν έχετε αυτό στο νου σα, θα απολαύσετε την εμπειρία περισσότερο και θα μάθετε να είστε περισσότερο προσεκτικοί και θα μάθετε να κάνετε έξυπνε αγορέ χωρί να φοβάστε. Οπότε, έχουμε αυτό στο μυαλό μα υπάρχει ρίσκο. Απλά σα διασφαλίζει το PayPal, σα διασφαλίζει οι αξιολογήσει που έχει ο καταπολιτή που θα τα δούμε σιγά σιγά στι παραγγελίε και στα προϊόντα που θα σα δείξω. Οπότε, συνεχίζω και πάμε να δούμε μέσα ένα-ένα ένα τα προϊόντα που έχω διαλέξει για να δούμε και πάνω σε κάθε προϊόν κάποια πραγματάκια που θα ήταν ωραία να προσέχουμε σε μια παραγγελία μα. Λοιπόν, το πρώτο προϊόν που θα ήθελα να σα δείξω είναι αυτό εδώ. Ξέρετε ότι πρόσφατα αγόρασα ένα PlayStation 4 μεταχειρισμένο και έχει αυτό εδώ το τηλεκοντρόλ. Εγώ θέλω και έψαχνα επειδή δεν με βολεύει να γυρίζω γύρω γύρω με το joystick ένα πληκτρολόγιο για να γράφω γιατί πάρα πολύ μου στέλνετε μηνύματα στο chat για να μπούμε σε κάποια παιχνίδια θέλω να γράφω γρήγορα και άμεσα. Η πιο οικονομική τιμή που βρήκα εγώ ψάχνω το λευκό γιατί λευκό είναι αυτό υπάρχει και σε μαύρο και μπορείτε να το διαλέξετε και από εδώ. Black and White. Κάποιοι έχουν την επιλογή να δείτε τι σα αρέσει. Η τιμή του το βρήκα εγώ. Το μαύρο μπορεί να το βρείτε και πιο φθηνά, αν ψάξετε, γύρω στα 8 ευρώ. Το λευκό είναι το πιο οικονομικό που υπάρχει. Λοιπόν, η τιμή του με τα μπλε γράμματα είναι στα 9 ευρώ. Οπότε, εμεί αυτό που βλέπουμε εδώ πέρα, το πρώτο πράγμα που σα ενδιαφέρει είναι καταρχήν είναι σε δολάρια. Αν προσέξετε εδώ πέρα, είναι η τιμή. Από κάτω έχουμε την μετατροπή σε ευρώ ώστε να ξέρετε τι σα γίνεται. Εδώ πέρα έχουμε το κουμπί Buy Now να το βάλουμε στο καλάθι, να το βάλουμε στο watchlist, που το watchlist μας είναι κάτι σαν μια λίστα στην οποία βάζουμε, τα αποθηκεύουμε τα προϊόντα μας ώστε να ξέρουμε να τα βλέπουμε για να μην τα χάνουμε. Έχει, έχει περιορισμένο, νομίζω είναι μέχρι τα 300 προϊόντα που μπορεί να πάρει. Και το collection που μπορούμε να φτιάξουμε συλλογέ ώστε να στείλουμε και σε φίλου μα και να πούμε: Κοίτα, να δει, έχω κάνει αυτέ τι επιλογέ. Δείτε αν σα αρέσουν. Και ίσω κάποια στιγμή να σα κάνω ένα collection. Λοιπόν, αφού ξεκαθαρίσουμε το κοστολόγιο, βλέπουμε Πρώτα εδώ πέρα την τιμή του, έχει και κάποια έκπτωση, την τιμή του αυτά που θα πληρώσουμε εμείς και βλέπουμε εδώ πέρα free shipping. Σημαίνει ότι δεν θα έρθει με καθόλου μεταφορικά, θα έρθει με μηδέν μεταφορικά μάλλον για να είμαι πιο σαφή. Ε, Επίση, τονίζω ότι εδώ πέρα βλέπετε free economy shipping, έρχεται από Κίνα, Hong Kong, Ταϊβάν, σε όλο τον κόσμο. Οπότε σημαίνει ότι θα φτάσει στο χωριό μου, εμένα, θα το φέρω ταχυδρόμος το χωρίς να πληρώσω τίποτα παραπάνω από αυτά τα 9 ευρώ. Τώρα, επειδή πολύ πατάτε, την πατάτε και βρίσκετε προϊόντα τα οποία είναι πολύ φθηνά, αλλά από μη αξιόπιστο πολιτέ. Α δούμε λίγο πώ θα σιγουρέψουμε την αγορά μα. Βλέπετε εδώ πέρα ο συγκεκριμένο έχει μάλιστα και shield, έχει shield of approval από το eBay, ότι είναι καλό. Top rated seller. Οι top rated sellers είναι συνήθω καταστήματα, είτε κινέζικα, είτε αγγλικά, είτε οπου... οπουδήποτε αλλού στον κόσμο, τα οποία όπω βλέπετε έχει πουλήσει 12.087 προϊόντα όσο πιο μεγάλο είναι ο αριθμό, 12.000, 20.000, 30.000 προϊόντα, το 98,8% θετικό feedback σημαίνει ότι έχει πάρει 98,8% θετικέ αξιολογήσει. Οπότε το 98,8% θετικέ αξιολογήσει στου 10.000. Στι 10.000 πωλήσει είναι πολύ καλύτερο από το 100% σε 5 πωλήσει. Γιατί πάρα πολύ μου έχετε στείλει κατά καιρού και την έχω πατήσει και εγώ μία φορά, αλλά ευτυχώ πήρα το λεφτά μου πίσω. Ε, Βλέπετε ένας πολιτής πουλάει ένα e-book reader, το οποίο κοστίζει 100 ευρώ, το πουλάει 30. Και λέω το συγκεκριμένο παράδειγμα γιατί την έχω πατήσει εγώ. Λοιπόν, 30 ευρώ το πουλάει. Λε, μπαίνει, oh, ο, 100% θετικέ αξιολογήσει. Ο τύπο είναι πάρα πολύ καλό και μάλιστα έχει και κάποιοι που βάζει και αξιολογήσει κάτω ε, με προσωπικά σχόλια. Την πατά από εκεί και λε, στα 20 προϊόντα 100%. Και σκέφτεσαι ότι για να είστε 20 προϊόντα 100% δεν είναι και κάτι δεν πάει καλά. Εγώ που είμαι ένα αρχάριο χρήστη και αυτή τη στιγμή έχω γύρω στι 120, όχι ψέματα, παραπάνω 280 θετικέ αξιολογήσει, Όσο αγοραστή και μόνο, δεν έχω πουλήσει τίποτα στο eBay μέχρι τώρα. Δεν έχω επιχειρήσει ποτέ να μου πουλήσω κάτι στο eBay. Ε, και μόνο ω αγοραστή έχω γύρω στι 280-300 θετικέ αξιολογήσει. Οπότε καταλαβαίνει ότι ένα που έχει 20 θετικέ αξιολογήσει, και έχει 100% δεν είναι και τόσο αξιόπιστο όσο κάποιο ο οποίο έχει 98% και 12.000 προϊόντα. Το τσεκάρουμε. Οπότε αυτό που θα κοιτάτε πάντα είναι οι θετικέ αξιολογήσει του πολιτή, positive feedback και στα πόσα άτομα είναι αυτό το ποσοστό. Στου 100.000 το 98% είναι καλύτερο από το 98% στα 10 άτομα. Γι' αυτό. Προσέξτε κυρίως αυτό. Ο συγκεκριμένο πολιτή είναι εγγυημένο. Οπότε βλέπουμε αυτό Ξέρουμε ότι μπορούμε να το παραγγείλουμε. Οπότε, εγώ αν θέλω να πατήσω Byte Now, πατάω Byte Now, προχωράω και σε προωθεί απευθεία. Δεν θα σα το δείξω γιατί θα φάω τα προσωπικά μου στοιχεία. Σε προωθεί απευθεία στον PayPal λογαριασμό σου. Οπότε, και πατάς Confirm και αγοράζει. Φεύγουν τα λεφτά από την PayPal και σηκωμπλέν. Επίση, πολύ δεν προσέχετε και δεν προσέχουμε γιατί βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Εδώ πέρα έχουμε Description. Υπάρχουν, αν κατεβείτε πιο κάτω, Αναλυτική περιγραφή. Εδώ είναι με λίγα λόγια ε, τι περιλαμβάνει εν συντομία, καλό να τα διαβάζουμε και προχωράμε προ τα κάτω που βλέπουμε ακόμα πιο αναλυτικές περιγραφές. Εάν για παράδειγμα λείπει κάτι, θα σου πούμε για παράδειγμα δεν έχει spacebar, λέμε τώρα, θα σου γράψουμε κόκκινα κεφαλαία γράμματα, δεν έχει spacebar. Γι' αυτό καλό θα είναι να έχουμε μια αξιοπρεπή γνώση αγγλικών και να μπορούμε να διαβάσουμε τι οδηγίε. Εδώ λέει το PS4 host and handle keyboard is boot after pairing. Άρα πρέπει να το κάνει pair με Bluetooth. Δεν είναι απλά κούμποση και δούλεψε από μόνο του σου λέει διάφορα χαρακτηριστικά και τι θα έχει το πακέτο. Πολύ σημαντικό. Bluetooth keyboard, καλώδιο και χειριστική manual. Και διάφορα άλλα όμορφα πραγματάκια. Οπότε προσέχουμε πάρα πολύ εάν μας ενδιαφέρει εν συντομία και έπειτα να δούμε λίγο την αναλυτική περιγραφή. Οπότε τα μάτια σας 14 σε αυτό το τομέα. Τώρα, πολλοί μπαίνετε και με ρωτάτε, Κώστα, πότε θα έρθει το συγκεκριμένο προϊόν. Αν δείτε εδώ κάτω, γράφει delivery estimated between την 3η 1 Αυγούστου και 3η 5 Σεπτεμβρίου. Που σημαίνει ότι ο τύπος όποτε και να το στείλει σου λέει ότι θα σου έρθει από 3η 1 Αυγούστου και 3η 5 Σεπτεμβρίου. Άρα σε το χρονικό περιθώριο κάποια μέρα από αυτές θα φτάσει. Μπορεί εάν είναι πολύ γρήγορη η μεταφορική, το ή οποιοδήποτε ενδιάμεσος, να έρθει και πιο πριν. Αλλά την ημέρα που θα φτάσει 5 Σεπτεμβρίου, αν δεν έχει έρθει μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου, 7 Σεπτεμβρίου, 8 Σεπτεμβρίου, εσύ έχεις το δικαίωμα να μπει και να ζητήσει τα λεφτά σου πίσω. Σα έχω κάνει, θα παίξει εδώ πάνω το link να μπείτε να δείτε πώ παίρνω refund από το eBay. Κάντε τη διαδικασία που σα έχω πει. Αλλά δεν, εάν δεν φτάσει και η 5 Σεπτεμβρίου, η τελευταία μέρα διορία, δεν μπορείτε να μπείτε να ζητήσετε refund. Γιατί δεν θα σα πάνω στο σοβαρά, θα πούνε Σου έχω δώσει άλλε τρει μέρε. Περίμενε. Δεν πρόκειται να ασχοληθούν να σα δώσουν refund αν το ζητήσετε πιο νωρί. Άρα, μα ενδιαφέρει η τιμή που θα πληρώσουμε εμεί, τα μεταφορικά. Τι περισσότερε φορέ είναι δωρεάν αν πρόκειται από Κίνα. Από Αγγλία έχει ένα μικρό κόστο. Τι αξιολογήσει του πολιτή. Τι ποσοστό feedback θετικό έχει και πόσα προϊόντα έχει πουλήσει. Και κάτω, αφού τσεκάρουμε ξανά το shipping, να είναι free, αν μας ενδιαφέρει, βλέπουμε και πότε θα έρθει. Γι' αυτό μην ρωτάτε, πήρα αυτό, Πότε θα έρθει, γιατί εσεί μπορείτε να το αγοράσετε πριν από 10 μέρε και επειδή υπάρχει ακόμα. Αν εγώ το αγοράσω σήμερα, θα έρθει από 1 έω 5 Σεπτεμβρίου. Αν εγώ το αγοράσω αύριο, θα έρθει από 2 έω 6 Σεπτεμβρίου. Αν το αγοράσω μεθαύριο, από 3 έω 7. Καταλαβαίνετε την στοιχεία, φαντάζομαι. Ωραία. Ένα προϊόν που είδα και μου άρεσε. Όσοι έχετε PlayStation και θα το πάρω, ε, είναι αυτό για μένα. Ένα άλλο που βρήκα, βασικά είναι το ίδιο, απλά με διαφορετική τιμή. Όπω βλέπετε, ο ίδιο, αυτό είναι από τον ίδιο πολιτή. Μπορεί να έχει τιμή 9,81 και 908. Προφανώ και θα πάρουμε το 908 που πρόκειται από τον ίδιο πολιτή. Απλά κάποιε τιμούλε παίζουν στα χιλιοστά για να το τσεκάρετε και να το προσέξετε. Κάτι άλλο που είδα για περίπτωση ανάγκη και που με ενδιέφερε είναι αυτό εδώ. Ένα 4 σε 1 Dual USB Card Charger Adapter. Στην ουσία σου δείχνει τα volt και νομίζω και τη θερμοκρασία ε, της, ε, του αυτοκινήτου σου, τη μπαταρία του αυτοκινήτου, νομίζω, και το βάζει επάνω στην μπαταρία προκειμένου να μπορείς να φορτίσει εν συντομία γρήγορα κάποιο προϊόν. Βλέπουμε ότι η τιμή του είναι 2.73, free shipping, ο πολιτής του έχει 387.000 πωλήσει, σημαίνει ότι είναι υπερβολικά καλός πολιτής και 99,2%. Άρα σε τέτοιο πλήθος πωλήσεων είναι εγγυημένος πολιτής. Βλέπουμε και κάποια product ratings, σε κάποιους έχουμε το συγκεκριμένο. Επίσης βλέπετε κάποια έχουν και πώς έχουν πουλήσει έχει πουλήσει 445 και υπάρχει ακόμα και άλλο. Και η περιγραφή του σου λέει σε τι αμάξια δουλεύει, το χρώμα του, τι έχει, τι δεν έχει. Ε, ήθελα να αγοράσω ένα Xiaomi, η αλήθεια, δεν βλέπουμε και διάφορες φωτογραφίες. Θα αγοράσω κάποια στιγμή και ένα Xiaomi Converter, αυτό θα τον αγοράσω όμως στην Gearbest για να κερδίσω τους πόντους που έχει γιατί σου δίνει κάποιου πόντου εξτρά να αγοράσει κάτι. Θα σα βάλω και από αυτόν το link. Θα σα έχω και τα link από όλα αυτά που είδατε. Θα σα τα βάλω στην περιγραφή να τα δείτε. Αν θέλετε να τα αγοράσετε κι εσεί. Κυρίω είναι προτάσει. Σα είπα, είναι η εναλλακτική. Σα δείχνω πράγματα τα οποία θα αγοράσω, θα μπουν στο καλάθι μου. Οπότε, ναι, για να μην περιμένετε να τα δείτε, γιατί θα τα δείτε και σε μελλοντικά eBay Unboxing, να τα δείτε και τώρα να δείτε πώ αγοράζω. Κάτι άλλο που βρήκα και μου άρεσε, αν και δεν μπορώ να τα χρησιμοποιήσω όλα αυτά, είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι αυτοκόλλητα τα οποία μπαίνουν στην μπροστά μπάρα για το PlayStation. Ε, Προφανώ και δεν θα τα χρησιμοποιήσω όλα. Η τιμή του έχει 1,75. Και είναι πολύ καλό πολιτή. 51.000 πωλήσει έχει κάνει και έχει 99,3% θετικέ αξιολογήσει. Όπω βλέπετε, αυτό έχει και μεταφορικά. Έχει 87 λεπτά μεταφορικά. Γι' αυτό προσέξτε βλέπετε εδώ πέρα 1,75 συν 0,87 βγαίνει η συνολική τιμή που θα πληρώσουμε στο τέλος. Σκέφτομαι να τα παραγγείλω και ίσως να χρησιμοποιήσω ένα που θέλω και τα υπόλοιπα να τα δώσω giveaway, θα δούμε πως θα γίνει όταν έρθουν με το καλό. Ε, Επίση, ένα άλλο προϊόν που έχω δει, προ το παρόν παίζω με λίγο κονσόλα, θα σα δείξω και άλλα πράγματα. Έχω το 360 και παίρνει μπαταρίε ΑΑ. Σκεφτόμουν να πάρω ένα pack, battery pack που μπαίνει από κάτω, 4.800 mAh βρήκα και το φορτιστή του. Έχει διάφορες επιλογές, εδώ μπορείτε να πάρετε μόνο την μπαταρία, μπορείτε να αγοράσετε μόνο το καλώδιο, αν ανοίξει. Αν έχετε κάτι από αυτά ή μπορείτε να τα αγοράσετε και τα δύο, προφανώς βλέπετε τη διαφορά στην τιμή. Και νομίζω είναι αρκετά καλά, αρκετά καλές αξιολογήσεις. Το deal πάντα προσέχω, ο πολιτής που αγοράζω προσωπικά, να έχει πάνω από 98,1-98,2 και προτιμώ να πληρώσω 10 λεπτά ή 20 λεπτά παραπάνω και να το πάρω από κάποιον που έχει ποσοστό 98,5 που κάποιον που έχει 98,1 γιατί αυτά τα ποσοστά σε τέτοια νούμερα είναι κρίσιμα ναι μπορεί να μην είναι σημαντικά αλλά είναι κρίσιμα και προτιμώ να το διασφαλίσω από κάποιον που έχει καλύτερες αξιολογήσεις ένα τύπο ακόμα κάτι άλλο που είδα και μου άρεσε και το θέλω γιατί θέλω να το βάλω στο αυτοκίνητο είναι αυτό εδώ πέρα αυτό εδώ πέρα παίρνει στο πίσω κάθισμα και όπως βλέπετε έχει θήκη για το κινητό για το σημεωματάριό σας, τα στυλό προφανώς, θήκη για ποτήρια, δύο ποτήρια, θήκη για χαρτομάντιλα και θήκη από κάτω μπαίνει στο κεφαλάρι και πιάνει, ώστε να... εδώ πέρα στον έχει πέσει φώτα πλάκα πλάκα, κάτω στο πως δεν αν δείτε. Ε, αυτό εδώ είναι. Μου φάνηκε έξυπνο, μου φάνηκε χρήσιμο, και είναι καλή τιμή. Το συγκεκριμένο έχει 3,5 ευρώ χωρί μεταφορικά. Ο πολιτή του εντάξει, δεν είναι το ελεύθερο τρομερό, Έχει 5.000 πωλήσει, γι' αυτό και είδα και κάποια άλλα. Θα σα τα δείξω. Είναι ένα από τα πράγματα που με εντυπωσίασαν. Δεν περίμενα ότι θα βλέπω κάτι τέτοιο. Έπειτα, κάτι που, άλλο που μου άρεσε για το αμάξι είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι ένα holder το οποίο κολλάει προφανώ πάνω στο, στο πλάι του αμαξιού για να βάζει το κινητό σου, κάρτε, τα ακουστικά σου. Πρακτικό χρήσιμο, Αξι. Νομίζω ότι είναι κάτι πολύ απλό, αλλά και κάτι πολύ χρήσιμο. Και η τιμή του 2,97, ο πολιτής του αξιοπρεπής 44.000 πωλήσει με 98% δωρεάν μεταφορικά, νομίζω είμαστε παραπάνω από κομπλέ για το συγκεκριμένο. Θα αγοραστεί μάλλον. Επίσης κάτι που μου άρεσε άλλο είναι αυτό εδώ. Αυτό εδώ είναι ένα κλιπ το οποίο μπαίνει στο πάνω μέρος του ηλιοθόρακα, δεν θυμάμαι λέγεται αυτό για να μην σε τυφλώνει ο ήλιος, το προστατευτικό για να κρατάει τα γυαλιά. Βλέπετε μπαίνει από κάτω κουμπώνει και εδώ πιάνει στα γυαλιά σου. Το καλοκαίρι είναι χρήσιμο. Επίσης επειδή φοράω γυαλιά οράσεως, είναι αρκετά χρήσιμο να μπορώ να τα βάζω γρήγορα πάνω στο αυτοκίνητο. Η τιμή του είναι ιδιαίτερα χαμηλή. Βλέπετε έχει για να μην, πληγ... να μην πληγώνει τα γυαλιά. Είναι κάτι Χρήσιμο και πρακτικό 68 λεπτά. Πόσο έξω μπορεί να πέσει με 68 λεπτά, Βλέπετε το πώ παραγγέλνω το εύρο τιμών που ε, αγοράζω. Δηλαδή, δεν θα ξεφύγω πάρα πολύ. Ξέρω ότι τώρα παίζει με 68 λεπτά ρίσκο. Εντάξει, και αν χάσει 68 λεπτά, τι έγινε, που δεν τα χάνει στην Αν δεν πάει καλά, αν έχει σπασμένο, αν χάθει τη μεταφορά, κάτι προφανώ και θα. Θα το πάρει πίσω τα λεφτά σου. Επίση, κάτι που πρόσεχε στα ελληνικά, λεπτά. Ένα παιδί μου έστειλε ένα fan mail με δύο παιχνίδια. Τώρα που το είπα, θα χαθούν τα πακέτα. Με δύο παιχνίδια, τα οποία θυμίτω ήταν αρκετά υψηλή για το 3DS. Και σε μένα έφτασε άδειο φάκελο. Εάν κάποιο από εσά έχει ιδέα τι μπορεί να έχει παιχτεί, α μου πει λίγο γιατί κάπου χάθηκε. Δεν ξέρω, υποπτεύομαι ότι κάπου Αθήνα, κάπου στον διάμεσο, κάναραν και είδαν τι παίζει, τι έχει μέσα το πακέτο και τα κάποιο τα καβάντουσε. Γιατί ενώ τα έστειλε, έχω και την απόδειξη από το βάρο πόσο ζήγιζαν και τα δύο μαζί, έφτασε στα χέρια μου ο άδειο φάκελο. Οπότε υπάρχει κίνδυνο, εάν αρέσει σε κάποιον και δεν είναι τόσο ηθικό στοιχείο στα ΕΛΤΑ ή οπουδήποτε, να σα τα καβατζώσει. Αυτό έχετε στο μυαλό. Έχω χάσει αρκετά πακέτα στα τόσα χρόνια που αγοράζω. Πακέτα τα οποία δεν τα βρήκα ποτέ. Βέβαια από το eBay έχετε την ευκαιρία ότι ακόμα φταίει, δεν φταίει ο πολιτή. Εσεί μπορείτε να πάρετε refund. Εσύ δεν ξέρει ποιο φταίει, αλλά τουλάχιστον δεν χάνει τα λεφτά σου. Συνεχίζουμε στι προτάσει. Αυτό εδώ είναι ακριβώ το ίδιο. Όπω βλέπετε, όμω η τιμή του είναι μεγαλύτερη, είναι γύρω στα 11 ευρώ. Ο πολιτή είναι αρκετά με αρκετέ αξιολογήσει, αρκετά καλέ αξιολογήσει. 98,5% θετικέ αξιολογήσει 98 στι 207.000 πωλήσει. Και είναι ένα κλικ καλύτερη σε ποιότητα. Αν βλέπετε εδώ πέρα, είναι λίγο διαφορετική σχεδίαση, αλλά. Είναι δερματίνη. Είναι καλύτερη ποιότητα τα, οι ημάντες, Έχει φύγει και για ομπρέλα. Δεν, δεν ξέρω, αυτό όταν το είδα με εντυπωσίασε πάρα πολύ και μου άρεσε περισσότερο από το προηγούμενο. Είναι, έχει και ζύπ. Μπορεί να βάλει το τάμπλετ σου. Εδώ πάνω μπορεί να βάλει το τάμπλετ να πιάσει και να το χρησιμοποιείς το τάμπλετ σαν τηλεόραση για να βλέπουν ταινίες στα παιδιά πίσω. Γενικά είναι αρκετά ωραίο και πολύ καλή ποιότητα. Και αυτή την ποιότητα βλέπετε κιόλα το πάχο που έχει. Δερματίνη είναι αλλά δερματίνι αρκετά μεγάλου πάχου, ενισχυμένο. Καθαρίζει και εύκολα. Οπότε τώρα 12 ευρώ για να δώσει 11,5 ευρώ για να αγοράσει κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι δεν είναι τίποτα. Αξίζει. Το συγκεκριμένο αξίζει και με το παραπάνω. Και με ανάμεσα, μάλλον παίζει να πάρω ένα από τα απλά και ένα από αυτά για να τα δοκιμάσω κιόλα. Τώρα μόλι έκλεισε κάτι το οποίο ήθελα να δω. Τέλο πάντων. Ε, Κάτι άλλο το οποίο είδα και θα ήθελα να το πάρω γιατί χρειάζεται είναι Wi-Fi dongle, είναι αντάπτορα για να έχετε ασύρματο Wi-Fi. Αν έχετε έναν σταθερό υπολογιστή και θα μπουν τα ασύρματα στο δίκτυό σα, το παίρνει. Το κόστο του είναι 1,72 και με αυτό εδώ συνδέεσαι κανονικά. Χωρί μεγάλο κόστο στην Ελλάδα, νομίζω παίζουμε γύρω στα 7 και πάνω ευρώ για το κάθε ένα από αυτά. Νομίζω ότι με 1 ευρώ, με δωρεάν μεταφορικά και καλέ αξιολογήσει. Ο συγκεκριμένο πολίτη έχει πάρα πολύ καλέ αξιολογήσει. Όπω βλέπετε, όλα επίση είναι πάνω στο watchlist μου. Για να ξέρετε πώ λειτουργεί το watchlist. Ε, μικρό, πρακτικό. Σκέφτομαι να πάρω δύο πλάκα-πλάκα, να τα έχω καβάτζα. Ποτέ δεν ξέρει που θα χρειαστεί κάτι τέτοιο. Πάντα έχει ένα τέτοιο και είναι χρήσιμο. Και για όσου ενδιαφέρεστε να έχει και εξωτερική κεραία, βρήκα και αυτό εδώ. Είναι ακριβώ το ίδιο πράγμα, μόνο που παίρνει και εξωτερική κεραία. Και αυτό εδώ είναι χρήσιμο γιατί όσοι χρησιμοποιείτε κεραίες για να σπάτε δίκτυα, μπορείτε να συνδέσετε κάποια από τι εξωτερικέ κεραίε που έχετε που είναι σίγουρα πιο δυνατή εδώ πάνω. Οπότε, ναι, αυτό κοστίζει λίγο παραπάνω, αλλά περιλαμβάνει καλύτερη συνδεσμολογία και επιλογές. Χρήσιμο και αυτό, βέβαια η αλήθεια είναι ότι αυτό εδώ το πράγμα θα το χρησιμοποιήσετε κυρίω σε ένα σταθερό. Στο laptop είναι αυτό, αλλά θα προεξέχει, θα είναι λίγο τέτοιο. Ενώ για λάπτοπ. συνιστώ το μικρό dongle. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο που είδα. Κάτι το οποίο δεν έχει νόημα ύπαρξη, αλλά είναι πολύ φθηνό, καλέ αξιολογήσει και έχει πολύ πλάκα, ειδικά για λίγο πιο γλικ καταστάσει. Είναι αυτό εδώ ο χάρακα. Προσωμιώνει προσωμιών μάλλον RAM, και όπω βλέπετε, είναι χάρακα. Ένα χάρακα. Το οποίο είναι γουστόζικο, έχει την πλάκα του. Θυμίζει λίγο κύκλωμα πλακέτα για πιο ιδιαίτερε καταστάσει. Για ένα δώρο στο παιδί σα, οτιδήποτε αξίζει, πιστεύω. Και θα το αγοράσω γιατί μου θύμισε λίγο την όλη φάση με του υπολογιστέ που ασχολούμαι. Οπότε νομίζω ότι είναι χρήσιμο και θα έχει πλάκα ω καθηγητή να χρησιμοποιεί ένα τέτοιο χάρακα. Not bad. Και η τιμή του τίποτα και οι εξολογήσει πάρα πολύ καλέ. Ε, κάτι άλλο, α και έχει και αυτόν εδώ, αυτό εδώ τι είναι. Για να δούμε αυτόν εδώ. Αυτός, και αυτό φαίνεται ενδιαφέρον. Είναι λίγο πιο ακριβώ. Α, αυτό έχει και ημιρογνωμόνιο. Εντάξει, είναι λίγο πιο έξτρα το μοντέλο του. Όπω βλέπετε, έχει και για να βλέπετε τι μύτε του μολυβιού. Δηλαδή για μηχανικά μολύβια να τσεκάρετε το πάχο τη μύτη. Για κάτσε να βάλουμε και αυτό στο watchlist να προσταθεί. Λοιπόν. Χρήσιμο για μένα τουλάχιστον. Είχα δείξει ότι ένα παιδί που μου είχε στείλει ένα fan mail, φαν ε, fan mail βασικά ψέματα, ήταν μέσα στο GTA ή μου είχε στείλει σαν δώρο ένα τέτοιο πραγματάκι. Αυτό εδώ είναι ένα USB stick το οποίο μπαίνει στον υπολογιστή σου, κουμπώνεις αυτή την κεραία από πίσω και αναλαμβάνει να, σου, να πιάνει σήμα από δίκτυα τηλεοπτικά και να βλέπει τηλεόραση στον υπολογιστή. Είναι αρκετά πρακτικό, εάν το χρησιμοποιείτε, αν το φάλετε κάποιοι από εσά. Εδώ έχω ένα, για, ένα, γιατί μου το έστειλαν, αλλά η τιμή του είναι αρκετά καλή. 6,90 νομίζω. Και έχει διάφορε επιλογέ, έχει δυνατά, φθηνά, ακριβά. Τσικάρετε το κι αυτό, νομίζω είναι αρκετά καλό. Κάτι άλλο το οποίο θα διαφέρει λίγο από του πιο πολλού ε, παρέα οι οποίοι είναι ασχολούνται με κυκλώματα, Arduino, Raspberry κτλ. Είναι 37 αισθητήρε Σensores σε ένα starter kit για Arduino. Θα σας δούμε λίγο. θα Θέλω να εστιάσω και σε αυτό εδώ. Αξιολογήσει. Εντάξει, πολύ σωστό είναι μέτριε, αλλά έχει 99%. Πάμε λίγο να δούμε. Έχει πάρα πολλού αισθητήρε. Έχει color flash. Ανάβολο βίνει σε διάφορα χρώματα, σε 7 συγκεκριμένα. Laser, emit, RGB LED, passive buzzer. Αυτό είναι για να βγάζει διάφορου ήχου. Μαγνητικό hole, έχει, έχει διάφορα. Έχει μικρόφωνο. Γενικά είναι αρκετά ωραίο πακετάκι. Αυτό που είδα, να το δούμε και μαζί, είναι product rating. Από κάτω λέει Checked nine sensor till now. Non worked too, too bad. Οπότε βλέπουμε εδώ πέρα, ενώ φαίνονται όλα ιδανικά για παράδειγμα ότι ο συγκεκριμένο το, του δοκίμασε και δεν δουλεύει κανένα. Μπορεί να είναι σωστό, μπορεί να είναι λάθο, μπορεί να είναι χόξ. Οπότε εμεί τι κάνουμε. Αν δεν θέλουμε να. Γιατί βοηθάνε πολλά τέτοια μηνύματα. Ε, πάμε, βλέπουμε κάποια άλλη αγγελία. Α πούμε για παράδειγμα, ας δούμε αυτήν εδώ. Αυτή εδώ φαίνεται ότι έχει περισσότερε πωλήσει, καλύτερε αξιολογήσει. Εγώ θα σα βάλω από αυτόν το link που έχει με τι καλύτερε αξιολογήσει από κάτω. Και ενώ βλέπουμε του αισθητήρε, είναι ακριβώ οι ίδιοι αισθητήρε, δεν αλλάζουν γιατί αυτοί στην ουσία τα αγοράζουν από Κίνα. Είναι οι ίδιοι αισθητήρε με καλύτερε αξιολογήσει. Α πούμε εδώ ο τύπο, αν product rating, 100% θετική αξιολόγηση. Οπότε νομίζω ότι το συγκεκριμένο είναι καλύτερο από το προηγούμενο. Έχετε πολλέ δικλείδε ασφαλεία. Έχει το product rating, βλέπετε από εδώ τι πωλήσει σα. Έχω πει διασφαλίζεστε από παντού στο συγκεκριμένο τομέα. Μετά κάτι άλλο που είδα είναι το Orange Pi Zero, το οποίο είναι κομμάτι που μπορεί να τρέξει ουμποντού. Είναι εναλλακτικό του Raspberry Pi και είναι πολύ οικονομικό στα 12 ευρώ. Για όσου δεν μπορείτε να έχετε προλάβει να αγοράσετε το Raspberry το Zero το μικρό, μπορείτε να αγοράσετε αυτό. Εάν σας βολεύει, έχει και κεραία και Wi-Fi ό. Μένετε. Οι πωλήσει αρκετά καλέ, σχετικά καλούτσικο ποσοστό επιτυχίε. Α, τώρα κάτι το οποίο ευκαιρία είναι, γιατί δεν το είχα δει αυτό. Δείτε λίγο. Βλέπουμε όλα καλά, έρχεται η ώρα shipping. shipping. Does not ship to Greece. Δεν έρχεται Ελλάδα. Άρα σημαίνει ότι εσεί στην Ελλάδα δεν μπορείτε να το πάρετε. Οπότε τι κάνουμε, Βλέπατε αυτό, δεν το είχα τσεκάρει. Τότε πηγαίνουμε να βρούμε κάτι άλλο αντίστοιχο. Α πούμε πάνω εδώ, αυτό είναι για. Bits, Όταν βλέπετε bits είναι για δημοπρασία. Εδώ πέρα αυτό κοστίζει 15 συνέντε τα μεταφορικά. Σα λέει ο τύπο, εγώ σου το στέλνω. Ένα άλλο μοντέλο είναι το Orange Spy Board Combatter. Ναι, οκ. Okay. Στο στέλνω με 13 δολάρια μεταφορικά. Οπότε, αν συμπληρώσει τα μεταφορικά σου, μπορεί να το πάρει. Οπότε, προσέξτε, αν δείτε κάποιο το οποίο δεν κάνει στην Ελλάδα. Μπορείτε να βρείτε κάποιο εναλλακτικό που θα στέλνει με δωρεάν μεταφορικά ή με ένα μικρό κόστο παραπάνω. Τσεκάρετε το. Θα σα έχω link τουλάχιστον να πάρετε μια ιδέα. Αυτό δεν μπορείτε να το παραγγείλετε εδώ, αλλά μπορείτε να βρείτε κάποιο εναλλακτικό. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο που είδα και μ' άρεσε. Αυτό είναι όσοι μετακινήσετε συχνά. Εάν ποτέ αξιωθώ και περάσω να πληρωθεί πουθενά, μάλλον θα το χρειαστώ. Και βάζει το PlayStation μέσα και το μεταφέρει. Στην Ελλάδα τσέκαρα και είχε πάνω από 24 ευρώ η συγκεκριμένη τσάντα. Που δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, μπορεί να πάρει μια τσάντα λάπτο, πράδερφε, και να τα βάλει μέσα. Εντάξει. Απλά αν θε να σε λίγο στην πένα και να λε, κοίτα να δει, έχω δικιά μου PlayStation 4 τσάντα για το PlayStation που τα βάζει σε όλα παιχνίδια controller καλώδια. 9 ευρώ με 1,75 τα μεταφορικά, 9,90 δηλαδή σα βγει γύρω στα 11,65 σύνολο. Βλέπει ότι οι εξολογήσει του συγκεκριμένου δεν είναι και τόσο καλέ. Άρα Πάμε να δούμε κάποιο άλλο το οποίο θα έχει καλύτερε αξιολογήσει. Α δούμε αυτόν εδώ. Αυτό εδώ έχει καλύτερε αξιολογήσει και μάλλον θα πάρουμε από αυτόν εδώ. Ο οποίο έχει και μεγάλο... μεγάλε πωλήσει και πολύ καλό ποσοστό. Εδώ βέβαια δεν γράφει PlayStation. Ε, Τέλο πάντων, αυτό μπορείτε να το τσεκάρετε. Ενδιαφέρον φαίνεται. Για να δούμε αυτό εδώ. Αυτό εδώ σχετικά καλό είναι, είναι στο όριο το δικό μας. Η τιμή, η τιμή του είναι normal, τώρα 14 ευρώ, τρώγεται. Η... Αυτό εδώ πόσο πάει με το shipping. Αυτός δεν έχει καλέ καλές αξιολογήσεις, αυτός όμως... Μ, γενικά σε αυτά θέλει πολύ προσοχή, όπως βλέπετε χρειάζεται να είστε επιλεκτικοί. Μπορεί βέβαια, η αλήθεια είναι ότι και με 96% να σα έρθει και να μην έχετε κανένα πρόβλημα. Φαίνεται πάρα πολύ καλή ποιότητα, αλλά στην ουσία, μ, αν διάλεγα, εγώ θα παίρνω αυτό εδώ. Μπορεί για ένα ευρώ να εξαλείψει το 2% ρίσκο που περιλαμβάνει όλη η υπόθεση. Νομίζω ότι είναι κομπλέ και πολύ καλύτερη ποιότητα. Πλάκα-πλάκα φαίνεται, τουλάχιστον οπτικά η τσάντα από αυτό που δείχνει. Και σου δείχνει περισσότερες εικόνες πιο αναλυτικά πώς μπορείς να τα τακτοποιήσεις μέσα. Νομίζω ότι η συγκεκριμένη και μάλλον αυτό θα σας βάλω στην περιγραφή είναι αρκετά καλή. Τέλος πάντων είναι για λίγο πιο ψαγμένες, λίγο πιο εφετζίδες οπότε νομίζω ότι είναι. Πάμε σε κάτι άλλο που είδα. Εδώ η Ελλάδα οι τιμές ξεκινάνε από τα 4 ευρώ. Με 68 λεπτά δωρεάν μεταφορικά, καλές αξιολογήσεις είναι αυτά τα controller thumbstick grips. Είναι grip τα οποία μπαίνουν πάνω στο thumbstick. Έχω και εγώ δύο εδώ πέρα. Είναι λίγο... Αν και τα συγκεκριμένα είναι η αλήθεια ότι γλιστράνε, δηλαδή βγαίνουν. Θα ήθελα... Έπεσε. Θα ήθελα να δοκιμάσω και αυτά εδώ. Και μάλλον θα μπουν με 68 ευρώ τη ψυχή σιγά. Και υπάρχουν και άλλα με διάφορα χρώματα. Αυτά εδώ είναι όλα μπλε για το PlayStation. Αν θέλετε να πάρετε και για άλλε κονσόλε, Μπορείτε να τα βρείτε και σε σχέδια άλλα, όπως βλέπετε με πατουσάκια, με τα 1200 εμμύρια. Έχετε εδώ πέρα White, πολύ ωραίο και αυτό, Green, 4 τον αριθμό, οπότε μπορείτε να βάλετε 2 στο PlayStation, 2 στο Xbox, χειριστήρια <laughs> να έχετε να τα βάζετε. Έχει πάρα πολλέ επιλογέ. νομίζω ότι η μήτους είναι υπερβολικά καλή, αν και εδώ θα ήθελα να πάρω αυτά εδώ, νομίζω ότι είναι πολύ όμορφα. Αν, εντάξει. Είτε αυτά είτε αυτό με το λευκό. Γιατί ταιριάζει και με το δικό μου PlayStation. Τσικάρετε το. Φθηνά είναι, οικονομικά είναι. Κάτι άλλο που είδα επίσης για το PlayStation και μου άρεσε είναι το Docking Station για φόρτιση. Ε, Καλέ εξολογήσει για το 250.000 πρόοδου που έχει πουλήσει αυτό. Το 98,3 είναι πολύ καλό. Το λευκό βέβαια η αλήθεια είναι ότι είναι πιο ακριβό από το μαύρο. Τσικάρετε κάτω αν θέλετε κάποιο από τα μαύρα. Βλέπετε εδώ έχει 5 ευρώ αυτό. 4 ευρώ βλέπει το oh, μαύρο ρε παιδί μου. Οπότε. Μένα με ενδιαφέρει το λευκό. Οπότε τάξη, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Ένα USB holder στην ουσία που κρατάει τα χειριστήρια, αλλά έχει το γούστο του για να τα φορτίζει κιόλα και να είναι όσο καλύτερα γίνεται. Και κάτι άλλο το οποίο χρησιμοποιώ, το έχω, το έχω πάρει και να σα το δείξω κιόλα. Είναι αυτό εδώ, εγώ το έχω σε ασημή, είναι το Ugreen, το έχω ανοίξει νομίζω, δεν είμαι σίγουρος να το έχω ανοίξει σε ebay, έχω πάρει το 1,5 μέτρο, είναι καλώδια φόρτιση. Εδώ είναι με το μαύρο καλώδιο. Μπορείτε να το βρείτε και με το λευκό καλώδιο και σε τα εψέ. Το συγκεκριμένο είναι USB σε USB Micro. Ε, έχει grey, silver, gold και rose red. Εμένα μου αρέσει το grey με μαύρο, είναι πάρα πολύ όμορφο. Και το silver. Το silver είναι αυτό που έχω επαναλαμβάνω. Και μπορείτε να το βρείτε στα. Μισό μέτρο, ένα μέτρο, ένα μέτρο μου άρεσε γιατί έχει πάρα πολλέ επιλογέ. 0,25 ίσω για κάποιο power bank και 3 μέτρα και 2 μέτρα δηλαδή μπορείτε να το βρείτε σε πάρα πολύ μεγάλε επιλογέ. Ε, το συνιστό είναι πάρα πολύ καλό καλώδιο. Υποστηρίζει quick fast charge, νομίζω ότι αξίζει και με το παραπάνω. Και έχω παραγγείλει και ένα type C. Περιμένω να έρθει από καιρό σε καιρό. Αυτό το έχω αγοράσει ήδη. Απλά ήθελα να σα το δείξω. Γιατί πού να περιμένετε τώρα να το δείτε εσείς σε eBay Unboxing client. οπότε τσεκάρετε το, αξίζει για τα 3,5 ευρώ του. Ελλάδα, πάνε στο Θεό αυτά και δεν είναι τόσο καλά. Η κοπέλα μου πήρε, νομίζω τρίτο είναι που πήρε και χάλασε και τα πήρε από γνωστή αλυσίδα εδώ πέρα και γραφάνε και Samsung και καλά και μέσα σε 1,5 μέρα της βγήκε off. Οπότε τότε είχα παραγγείλει ένα για μένα και ένα για αυτήν και μπορώ να πω ότι είμαι ικανοποιημένο και εγώ και αυτή. Και τσεκάρετε, το σα ξαναλέω. Ήθελα, εγώ ψάχνα στο 1,5 μέτρο. Νομίζω αυτό είναι 1,5 μέτρο. Και δείτε το, έχει πολλέ επιλογέ. Αξίζει και με το παραπάνω, νομίζω αυτό είναι και πολύ καλή αξιολόγηση. Είναι 99% θετικέ στι 10.000 πωλήσει. Ο τύπο είναι αλλού. Τσεκάρετε το σίγουρα. Το έχω πάρει και έχει μέσα και μια, ένα βέλκρο για να το τυλίγει. Του το δίνω. Αυτά. Ελπίζω να σας άρεσε το συγκεκριμένο βίντεο, διαφορετικό τελείως από ό,τι έχουμε συνηθίσει, απλά ήθελα να σας δείξω την άλλη πλευρά, την πλευρά που δεν έχετε δει μέχρι τώρα, την πλευρά των παραγγελιών και το τι προσέχω σε μια παραγγελία. Είδατε, έτυχαν κάποιες αναποδιές που μπορεί να σας τύχουν και εσάς στο ενδιάμεσο, να προσέξετε. Τσεκάρετε, το, τσεκάρετε τα προϊόντα, θα σας τα βάλω όλα στην περιγραφή. Απλά μη με ρωτάτε πώ να κάνω PayPal, πώ να κάνω τέτοιο. Έχω κάνει συγκεκριμένο βίντεο. Θα δείτε στο πλάι αν πατήσετε τι καρτέλε, αυτό το συμβολάκι το i, θα σα βγάλει όλε τι καρτέλε με τα βίντεο που έχω κάνει αναλυτικού οδηγού. Δείτε το και κάντε το. Και εμεί θα τα πούμε σε ένα άλλο unboxing, review, δεν ξέρω, γιατί τώρα τελευταία τρέχουν διάφορα ε, όμορφα προτζεκτάκια που ετοιμάζω θα τα πούμε. Κάντε ένα like, ένα share, ένα subscribe. Αν βοηθάει σε κάποιους φίλους σας, ίσως κάντε και ένα share, μοιραστείτε το. Θα τα πούμε σε ένα άλλο βίντεο εμείς. Γεια σας παιδιά από μένα. Να έχετε μια όμορφη μέρα.